Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Μετά από την χθεσινή επετειακή μας εκπομπή, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή, η οποία μάλλον θα είναι πραγματικά πιο ενημερωτική, δεν θα γίνεται. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με τη Νικολέτα Τσίκου είμαστε εδώ όπως κάθε πρωί να συζητάμε όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν και που πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της ημέρας σας. Σήμερα η ημέρα είναι Τρίτη, 29 Οκτωβρίου. Κάποιοι από εσάς εχθές θα πήγατε στην παρέλαση. Όσοι δεν θα πήγατε, σίγουρα θα την παρακολουθήσατε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Φαίνεται, Νικολέτα, πως από ό,τι ακούσαμε, η παρέλαση δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι ακριβώς έλεγε. Ήταν ήσυχη, μπορούμε να πούμε. Ας πάμε όμως να μας πεις λίγο, Νικολέτα, τους τρόπους επικοινωνίας και θα δούμε και τι έχει γίνει σαν σήμερα. Μπορείτε λοιπόν καθημερινά να μας καλείτε στο 211-55-5500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να περάσουμε να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Να ξεκινήσουμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψωρίασης και η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών επεισοδίων. Λοιπόν, το 1863 ιδρύεται ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός από τον Ελβετό Ερίκο Ντινάν. Ερίκο Ντινάν υπάρχει και το νοσοκομείο. Το 1914 η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στην Τουρκία στο πλαίσιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ενώ το 1918 ο φιλοβενιζελικός ο Μανουήλ Μαχαίρας εκλέγεται Γενικός Γραμματέας της νεοσύστατης Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, της ΓΕΣΕ. Το 1947 το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία σχηματίζουν την Benelux. Ουσιαστικά αποτέλεσε τον πρόδρομο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αργότερα το 1959, αεροσκάφος τύπου Douglas DC-3 της Ολυμπιακής Αεροπορίας που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη συντρίβεται 5 λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι 18 επιβαίνοντες ανασύρονται νεκροί. Το 1961 η Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση ΙΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή κερδίζει εκ νέου τις εκλογές εν μέσω καταγγελιών της αντιπολίτευσης για νοθεία. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να δούμε και ποιες σημαντικές προσωπικότητες όμως έχουν γεννηθεί σαν σήμερα την 29η ημέρα του Οκτωβρίου. Το 1884 γεννήθηκε ο Μπέλα Λουγκόζη. Είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Μπέλα Φέρεντς Ντεσό Μπλασκό, που είναι ογκρικής καταγωγής, Αμερικανός ηθοποιός. Είχε παίξει το Δράκουλα. Το 1897 γεννήθηκε ο Πάουλ Γιώζεφ Γκέμπελς. Ήταν γερμανός προπαγανδιστής του Χίτλερ. Από το όνομά του προήλθε και ο όρος Γκεμπελισμός. Το 1925 γεννήθηκε ο Ζουτ Σίμς, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ. Και πριν να περάσουμε να δούμε ποιοι έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1911 πέθανε ο Τζότζεφ Πούλιτζερ, ο Ουγγροαμερικανός δημοσιογράφος και εκδότης. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έδωσε ουσιαστικά τον ορισμό της κίτρινης δημοσιογραφίας, ενώ δημιούργησε τα έγκυρα δημοσιογραφικά βραβεία που φέρουν και το όνομά του. Γεννήθηκε στις 14 του 1847. Αργότερα το 1949 πέθανε ο Γκέωργη Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ, ή αλλιώς το όνομά του ήταν Γιώργος Γεωργιάδης, ήταν ένας ελληνοαρμένιος μύστης και δάσκαλος. Ενώ το 1986 άφησε την τελευταία του πνοή ένας πραγματικά μεγάλος ηθοποιός, ένας μεγάλος ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, ο Μίμης Φωτόπουλος, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 24 του 1913. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να περάσουμε όμως να ρίξουμε και μία ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ζούγκλα.gr. Το πρώτο πρωτοσέλιδο λέει «Κομφούζιο με το βίντεο του Μπεν». Η μητέρα λέει ότι του μοιάζει και το παιδί δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση.
Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας. Θεομηνία στην Δυτική Ευρώπη. Σαρώνει κακοκαιρία. 11 νεκροί σε Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και Δανία. Το τρίτο πρωτοσέλιδο λέει πως δεν πούλησα τη Μαρία. Το κύκλωμα εμπορίας βρεφών και ο ρόλος της μυστηριώδους ξανθιάς στην υπόθεση. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί η νούμερο 1 ηλεκτρονική ιστοσελίδα ενημέρωσης. Για κάθε πληροφορία μπορείτε να πατάτε www.zoogla.gr. Να ξέρετε πως όλα τα θέματα περνούν πρώτα από την απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα. Και να είστε σίγουροι πως η δημοσιογραφική ομάδα του Zoogla.gr πραγματικά δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να έχετε την πιο σωστή ενημέρωση που θα μπορούσατε να έχετε. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Για ξεκινάμε, Νικολέτα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Ελεύθερο Τύπο. Ποιοι φεύγουν με πρόωρη σύνταξη πριν το νέο ασφαλιστικό. Όλα τα παράθυρα και οι προϋποθέσεις για δημόσιο ή καδέκο τράπεζες και ταμείο νομικών. Τι ισχύει για κατοχήρωση και θεμελίωση από άνδρες και γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν ή μετά το 1993. Θρίλερ στην Κύπρο με τον Μπεν. Ο νεαρός που απεικονίζεται στο βίντεο παραδόθηκε στην αστυνομία και υπευλήθη σε τεστ DNA. Το μήνυμα Παπούλια και η Οβίδα Τζιτζικώστα παρέλασε τις 28 Οκτωβρίου. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στους τίτλους από την εφημερίδα Η Δημοκρατία. Μολόν Λαβέ. Η μπομπότα με αξιοπρέπεια αξίζει περισσότερο από το σουβλάκι με υποτέλεια. Χαθήκαμε αν δεν βρεθούν ηγέτες με ηρωικά χαρακτηριστικά. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Το Έθνος, μισθολογική έλεγχη. Σε 150 δέκο φορείς του δημοσίου, υπερβάσεις έως 1.320 ευρώ από το ενιαίο μισθολόγιο. Κέρδη από Ισπανία και Ιταλία. Ενώ να πούμε πως γίνεται νέος διαγωνισμός για το λιμενικό, για θέσεις υπαξιωματικών, συμπροκηρύξεις για 38.200 θέσεις το Νοέμβριο. Άννα Μπόμπολα, μια ξεχωριστή Ελληνίδα στη ζωή και την τέχνη. Οι χώρες της λιτότητας και των μνημονίων. Και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία καταργούνται, συγχωνεύονται 800 οργανισμοί. 30.000 εργαζόμενοι στο χώρο της διαθεσιμότητας. Τα ονόματα όλων των υπηρεσιών. 20 αλλαγές σε 4,5 εκατομμύρια συντάξεις. Το νέο ασφαλιστικό το πάνω κάτω σε χρόνια και χρήματα. Ενώ 60.000 στρέμματα στο σχέδιο πόλης. Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Επιχείρηση συμβιβασμού για το δημοσιονομικό κενό. Αυξάνονται τα φορολογικά βάρη το 2014. Εξετάζεται η κατάργηση των ρυθμίσεων για μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Δεκάδες οι φοροαπαλλαγές που θα κριθούν ξανά από μηδενική βάση. Και στην εφημερίδα Η Εσπρέσο είναι ο Μπεν. Όλα τα μάτια στην Κύπρο για το 22χρονο ξανθό αγόρι που ζει με Ρωμά. Αχ Μαρία, προσίδρυμα για προβληματικά παιδιά στην Βουλγαρία οδεύει το κοριτσάκι των Φαρσάλων. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Νέες αποκαλύψεις και στην Αθήνα η κοργή της NSA. Οργή στη Γερμανία για το αυτή στη Μέρκελ. Προσοχή, μας ακούν. Οι δύο όψεις της εθνικής γιορτής. Ενώ πάνω δεξιά στο πρωτοσέλιδο διαβάζουμε Lou Reed, ο ποιητής της άγριας πλευράς του ροκ. Και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και την εφημερίδα των συντακτών «Ασφαλιστικό». Για ποιους χτυπάει η καμπάνα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε και στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Thank you.
πίστεψα σε σένα γιατί ήσουν εσύ. Κατάνε λέει τα μάτια καρδιά. Να φτάνει μία και μόνο ματιά. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ. Και κύριοι, καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε λοιπόν την πρώτη ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλενα Θεοδόρου θα βρισκόμαστε καθημερινά από τις 9 μέχρι και τις 11 κοντά σας να αναλύουμε τα θέματα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς επικαιρότητας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211 55 50 500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, να μας βρίσκετε στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και μπορείτε να μας βρείτε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας, Έλενα. Και φυσικά μιλάμε για την παρέλαση, τη χθεσινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Φαίνεται πως χωρίς προβλήματα διεξήχθη η χθεσινή παρέλαση στη Θεσσαλονίκη με μηχανοκίνητα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Στην εξέδρα των επισήμων δεν εμφανίστηκαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, ωστόσο ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Αντώνης Γρέγος παρακολούθησε την παρέλαση. Ουσιαστικά, όπως είπαμε, χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην οποία συμμετείχαν μηχανοκίνητα τμήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων. Στην εξέδρα των επισήμων, όπως είπαμε, δεν εμφανίστηκε κανένας από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ενώ παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζίτζι Κώστας, ο Δήμαρχος της Συμπρωτεύουσας Γιάννης Μπουτάρης, ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης Θεόδωρος Καράογλου και ο Υπουργός Αμήνης της Κύπρου, Φώτης Φωτίου. Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπήθηκε από το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Αντώνη Σαουλίδη, ενώ οι ανεξάρτητοι Έλληνες από το στέλεχος του κόμματος Αλέξανδρο Κικητίδη. Το παρόν έδωσε και η ηγεσία των ένοπλων δυνάμεων. Στην εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Δημοκρατικής Αριστεράς δεν εμφανίστηκαν στην εξέδρα των επιστήμων στην Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα ολοκληρώθηκε η μαθητική παρέλαση στην πλατεία Συντάγματος ενώπιον του Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου. Στην εξέδρα των επισήμων βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Γιάννης Γουρός και ο Δήμαρχος Γιώργος Καμίνης. Παρούσα ήταν και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη. Και να περάσουμε να δούμε λίγο ουσιαστικά με ένα ηχηρό μήνυμα προς την Ευρώπη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος, Κάρολος Παπούλιας από τη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης. Σήμερα γιορτάζουμε μια μεγάλη επέτειο. Τιμάμε τους νεκρούς αυτής της μεγάλης μάχης του ελληνικού λαού εναντίον της χολέρας του φασισμού. Ήταν η πρώτη αντιφασιστική νίκη της Ευρώπης που αφύπνισε την Ευρώπη και η Ελλάδα ήταν προμάχουσα σε όλους τους αγώνες για την ελευθερία, ανέφερε ο κύριος Παπούλιας, για να προσθέσει πως αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνά η σημερινή Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός έδωσε τότε το αίμα του και σήμερα έδωσε ό,τι μπορούσε για να ξεπεραστεί η κρίση και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί. Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να δώσει κάτι περισσότερο, τόνισε, διαμηνύοντας μάλιστα προς τους εταίρους μας ότι δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς. Το μήνυμα όμως ενότητα, ομοψυχία και αλληλεγγύη έστειλε από την Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης κ. Αβραμόπουλος, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την κυβέρνηση στην στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η Ελλάδα έχει περάσει πολύ πιο δύσκολα από τώρα και θα βγει νικήτρια μέσα από αυτή τη δοκιμασία, δήλωσε ο κύριος Αβραμόπουλος, ενώ χαρακτήρισε προασπιστές της δημοκρατίας τις ένοπλες δυνάμεις. Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση δίνει μεγάλη και δύσκολη μάχη και στο πλευρό της καλούμαστε να σταθούμε όλοι, αφήνοντας κατά μέρος τα μικρά και τα ασήμαντα.
Και ο Θεόδωρος Πάγκαλος όμως μίλησε για την 28η Οκτωβρίου. Είμαστε η μόνη χώρα όπου συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου για να κολακεύουμε κατά τρόπο ατυχή τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε χαρακτηριστικά. Για τις μαθητικές παρελάσεις, είπε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο να δίνουμε στα παιδιά στοιχεία στρατιωτικής εκπαίδευσης σαν υποχρέωση γενική. Προτείνοντας αντί των παρελάσεων στα σχολεία να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως θεατρικά έργα, συζητήσεις και διαλέξεις. Και πάμε, Έλενα, στην Βούλα, όπου... Να, θα ήθελα, αν δεν έχεις πρόβλημα, να πούμε ότι επίσης αναφερόμενο στα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες με πρωταγωνιστή τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζίτζι Κώστα, ο κύριος Πάγκαλος του συνέστησε εντελώς φιλικά μετά το τέλος των τελετών να παραιτηθεί. Τώρα ας περάσουμε στη Πάμε Βούλα. Πάμε λοιπόν στη Βούλα, Έλενα, όπου με μια ιδιαίτερη ενδυμασία επέλεξαν να παρελάσουν και να καταθέσουν το στεφάνι για την εθνική επέτειο του Όχι οι μαθητές της Α τάξης του δεύτερου γυμνασίου της Βούλας. Οι μαθητές φορώντας μπλουζάκια στα οποία αναγράφονταν η φράση «Εμείς κάνουμε μάθημα σε κοντέινερ. Τελικά εσείς δεν ντρέπεστε». Εκδήλωσαν ακόμη μια φορά τον πάγιο αίτημα των μαθητών της Βούλας και κυρίως των περιοχών Πανόραμα, Θέα και Πηγαδάκια για την ανέργεια του τρίτου γυμνασίου της περιοχής. Σημειώνεται πως πάνω από 20 χρόνια έχει χωροθετηθεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Κτηρίων, μάλλον σχολικών κτηρίων, για την ανέργεια του γυμνασίου και του λυκείου. Ωστόσο, ο οργανισμός δηλώνει πως δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, παρόλο που ο πληθυσμός του συγκεκριμένου προαστίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία 10 χρόνια. Θα ήθελα να πω πως, και από προσωπική εμπειρία θα το πω, όταν το είχαμε ξαναπεί, στην σχολή της αισθητικής στο ΕΠΑΛ, στην περιοχή των Ομοιωσίων, είχαμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Τα μαθήματα γινόντουσαν σε κοντέινερ, σε πραγματικά άθλιες συνθήκες. Να πω πως επίσης και οι διευθυντές, όπως και οι καθηγητές, είχαν δώσει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να γίνει ουσιαστικά η ανέγερση ενός νέου κτηρίου, όπου τα παιδιά θα μπορούν να έχουν και ένα καλύτερο περιβάλλον, εκτός από την μόρφωση βέβαια που θα είχαν μέσα. Είναι παράδεκτο. Κατά ψέματα είναι παράδεκτο. Και όμως θέλω να σου πω ότι κανένας από τους φορείς, είτε του Δήμου είτε γενικώς, δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Βέβαια, όπως ήρθαν τα πράγματα και έκλεισαν οι ΕΠΑΣ, γιατί πλέον αυτή η ΕΠΑΣ δεν υπάρχει, λόγω των όλων αυτών που έχουν γίνει, πλέον έμειναν μόνο τα κοντέινερ στη θέση εκεί άδεια. Τώρα δεν ξέρω, αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να έχουν διορθωθεί, ίσως το ξέραν βέβαια και δεν τα φτιάχνανε, γιατί σου λέει τώρα να φτιάξουμε και το χρόνο να σταματήσουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ εδώ και αρκετές μέρες την επικαιρότητα και μιλάμε για την μικρή Μαρία. Φαίνεται λοιπόν πως στην κοινή γνώμη της Βουλγαρίας παρουσίασε τη δική της ιστορία η βιολογική μητέρα της μικρής Μαρίας, η Σάσα Ρούσεβα, η οποία εμφανίστηκε μαζί με τον άντρα της, τον Ατανάς, και με τα τρία της παιδιά το βράδυ της Κυριακής 27 Οκτωβρίου στην τηλεοπτική εκπομπή του γνωστού Βούλγαρου δημοσιογράφου Μάρτιν Καρμπόφσκι. Με συγχωρείτε. Μετά την αποκάλυψη της ζούγκλας για την ταυτότητα των γονέων της Μαρίας, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κόσμου επικέντρωσαν το ενδιαφέρον για την υπόθεση. Οι δημοσιογράφοι πολιόρκησαν τη Σάσα Ρούσεβα και τελικά εξασφάλισαν την προσωπική της εκδοχή για το θέμα. Βλέπετε και στα πλάνα σας μερικά πλάνα από την εκπομπή στο κανάλι της Βουλγαρίας. Σύμφωνα πάντως με τα όσα δήλωσε η Σάσα Ρούσεβα, μετέβη για δουλειά στην Ελλάδα το 2008 μαζί με τον άνδρα της και χωρίς να ξέρει ότι ήταν έγκυος. Μέχρι που είδα την κοιλιά μου να φουσκώνει σιγά σιγά, όπως είπε. Στην περιοχή της Λαμίας δουλεύαμε στα χωράφια, λίγο πορτοκάλια, λίγο πατάτα, λίγο πιπεριές, ό,τι προκύψει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την φροντίδα των υπόλοιπων παιδιών της στο Μαχαλά των Ρωμά, στην ιδιαίτερη πατρίδα της Νικολάεβο, είχε αναλάβει μία από τις μεγαλύτερες κόρες της οικογένειας. Έτσι συνεχίστηκαν τα πράγματα επί 7 μήνες, στην διάρκεια των οποίων η Σάσα Ρούσεβα είχε μαζί της την ευγέννητη κόρη της, όπως είπε. Τότε όμως η κόρη μου έφυγε με άνδρα. Τα παιδιά μου είχαν μείνει μόνα τους. Εγώ ήμουν άνεργη και δεν είχα λεφτά καθόλου να τους στείλω, δήλωσε ίδια. Τότε ήρθε μια ξανθιά γυναίκα, μου είπε να αφήσω το παιδί και μου υποσχέθηκε να το φροντίζει όπως εγώ, μέχρι να μαζέψω χρήματα και να έρθω να το πάρω. Έτσι την εμπιστεύτηκα επειδή φαινόταν πολύ καλή και της άφησα το μωρό, πρόσθεσε η Σάσα Ρούσεβα. Σε ερώτηση αν είχε τα στοιχεία αυτής της γυναίκας, η Ρούσεβα απάντησε ότι δεν θυμάται. Επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, στην ερώτηση του δημοσιογράφου Καμπόφσκι γιατί δεν επικοινώνησε μαζί της στη συνέχεια, η κυρία Ρούσεβα είπε πως η μυστηριώδης ξανθιά δεν απαντούσε το κινητό της τηλέφωνο.
ενώ η ίδια η Σάσα δεν μπορούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα επειδή γέννησε και στη συνέχεια άλλα δύο παιδιά, αλλά ούτε είχε λεφτά για να το κάνει, όπως δήλωσε. Πώς να αρνηθώ, αφού είναι ο άντρας μου. Και εγώ δεν έχω λεφτά να κάνω έκτρωση. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε η γυναίκα στον προβληματισμό του παρουσιαστή, γιατί οι Ρωμά κάνουν τόσο πολλά παιδιά αφού δεν έχουν με τι να τα συντηρήσουν. Στην ερώτηση γιατί δεν κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, υποστήριξε ότι δεν το έκανε επειδή δεν είχε ούτε ληξιαρχική πράξη, αλλά ούτε άλλα έγγραφα να τεκμηριώνουν τη σχέση της με το παιδί. Στην αναφορά του παρουσιαστή πάντως Καρμπόφσκι για τις αποκαλύψεις της ζούγκλας που παρουσιάζουν την προαναφερόμενη ξανθιά γυναίκα ως μεσάζοντα κυκλώματος εμπορίας βρεφών που πλήρωσε για τη Μαρία 400 ευρώ στη μάνα της και προσπάθησε μετά να δώσει το παιδί για υιοθεσία σε επιχειρηματία της Λάρισσας, αλλά εκείνος το επέστρεψε όταν φάνηκε πως έχει πρόβλημα όρασης. Το ίδιο πρόβλημα να πούμε πως έχουν και τα υπόλοιπα παιδιά των Ρούσεφ, όπως πρόσθεσε σε αυτό το σημείο ο Βούλγαρος συντάκτης επικαλούμενος στην εξέταση των τριών μικρότερων παιδιών της οικογένειας Ρούσεφ από Βούλγαρο οφθαλμίατρο το περασμένο Σάββατο 26 Οκτωβρίου. Η Σάσα Ρούσεφ πάντως αρνήθηκε και πάλι επίμονα και ένεργα ότι πληρώθηκε για το παιδί της. Αν είχα πάρει λεφτά θα ζούσαμε έτσι όπως ζούμε τώρα. Αν είχα λεφτά θα είχα κρεβάτι και θα είχα σεντόνια, θα είχα πάπλωμα, θα είχα κουζίνα. Δεν θα πεινάγαμε όπως πεινάμε τώρα, είπε η γυναίκα. Γιατί το θέλεις τώρα το παιδί, αφού το παράτησες για 4 χρόνια. Στη δημοσιογραφική αυτή πρόκληση η μητέρα ξέσπασε. Με ξεγέλασε μια κακιά γυναίκα και την άφησα να μου το πάρει το παιδί. Το μετανιώνω πικρά αυτό το λάθος μου και πονάει η ψυχή μου 4 χρόνια τώρα. Θέλω πίσω το παιδί μου. Εγώ το γέννησα, κανένας άλλος. Ξέρεις πως ράγησε η καρδιά μου όταν το είδα στην τηλεόραση να χορεύει τσιφτετέλη, να ζητιανεύει με τα χεράκια του τα κατάμαυρα από τη βρωμιά. Πήγα να τρελαθώ. 4 μέρες τώρα ούτε μπουκιά ψωμί δεν μπορώ να βάλω στο στόμα μου. Μπορεί να είμαι πανφτωχή, μπορεί να μην έχω άλλο ρούχο να φορέσω, αλλά ποτέ δεν άφησα κανένα μου παιδί να ζητιανεύει στη Βουλγαρία. Ούτε να κλαίει από την πείνα επειδή δεν έχει ψωμί να φάει. Το ψωμί το οποίο ζυμώνει η ίδια η Ρούσεφ από αλεύρι, μαγιά και αλάτι αποτελεί εξάλλου κεντρικό στοιχείο της καθημερινής διατροφής της οικογένειας. Όπως προέκυψε στη διάρκεια της εκπομπής, η μητέρα ταΐζει επίσης τα παιδιά της με φασολάδα και με διάφορα φαγητά από πατάτες. Κρέας βλέπουν πολύ σπάνια επειδή η οικογένεια ζει κατά κύριο λόγο από τα 200 με 300 λέβα, δηλαδή 100 με 150 ευρώ περίπου, που μου δίνουν το μήνα. Όπως είπε η Σάσα Ρούσεβα, αναφερόμενη στο συνολικό παιδικό επίδομα της οικογένειας. Η μητέρα απέρριψε εξίσου ενεργά και έντονα την υποθετική ερώτηση του Βούλγαρου δημοσιογράφου ότι ίσως η Μαρία να είναι καλύτερα να μείνει στην Ελλάδα και να δοθεί για υιοθεσία εκεί επειδή θα ζει πολύ καλύτερα σε κάποια πλούσια οικογένεια. Δεν με νοιάζει αν είναι πλούσιοι ή φτωχοί. Δικό μου παιδί είναι και το θέλω κοντά μου. Το έχω στην καρδιά μου και θα το έχω όσο ζω, φώναξε η Σάσα Ρούσεβα. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε λίγο, αν και δεν ξέρω αν έχουμε τίτλους να μας πούνε εδώ. Να ακούσουμε ότι έχουμε τίτλους, αλλά δεν πειράζει, ας το ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο ήχο από την συνέντευξη. Μπασάτε να говоря, защото е освидетелстван, по принцип не правим интервюто, освидетелствани хора. Няма значение химикал. Така, предложиха ли ти пари в болницата? Не ми. А как така го остави при някаква жена? И при коя го остави? Отидях на работа, търся ми работа. Чакай, нали раждаш? Каква работа? Аз те питам като раждаш там. А, на раждания, за болница? Да, на раждането. Ти като го роди, колко дена го гледа при тебе? 7 месеца. 7 месеца си го гледала при тебе. И какво се случи след тия 7 месеца? Ти вече работиш. Дещера ми изчезнал за мъж, децата ми останаха сама. Дещерата се е оженила? Да. Децата ти останали сами в България? Сама в България. Това е още нещо, което искам само да наблегна. 20 години тази жена има 21 годишно дете. Идва ли и са социални в твоето? Не, никакъв. Тази жена не знае думата социален работник. Тя си мисли, че някой, който и носи помощ, и носи и дрехи. Такива са идвали от фондации явно. Но социален работник, който да каже, аз съм държавата, така не идва. Не, никой. Никой не са идвал. Да не лъжеш? Не. Това също искам да го отбрем, защото наистина в махалата не познават социален работник да идва в тяхната малка да. Къща. Така. Какво? Е, не, окото не е. Дръпни химикалката. Дръпни. Значи, ти раждаш детето. И какво се случва след 7 месеца? Честно. Честно, честно казвам. Да. Честно, няма кажи, лъжа. Казвай. Раждах го Ламия. 7 месец гледах го, дещрата ми изчезна за мъж. Отиди, пусна малките. И аз нямам храна, нямам работа. Да пращам над тях, да едат. Гладна сидят. Мизерията голяма и сега пак мизерия. И какво направи? Питате за детето, не ми кажа, че ми забива мизерия. Нали приказваме? Да. И един жена видя пътя на мене. Една жена идва при тебе? Да. Аз да ти превеждам. Трябва ли да превод тук? Една жена идва при тебе? Да. Каква беше тази жена? Еми една млада. Ακούσαμε λοιπόν όσα δήλωσε
Αν και δεν καταλάβατε, τα ακούσατε παρόλα αυτά. Σας είπαμε και εμείς πάνω κάτω το τι υπόθηκε στην εκπομπή αυτή της Βουλγαρίας. Όπως έχουμε πει, μετά τη Μαρία, άνοιξαν οι φακέλοι και για τις υπόλοιπες υποθέσεις που έχουν ταρακουνήσει κατά καιρούς τη δημόσια γνώμη. Όπως παραδείγματος χάρη για τον Μπεν που χάθηκε σε ηλικία 1,5 έτους στην ΚΟ και ο λόγος φυσικά για τον μικρό Μπεν. Έτσι λοιπόν μια ακόμη εκτεταμένη έρευνα πραγματοποιούν οι αστυνομικές αρχές στην Κύπρο μετά από μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη ενός νεαρού που μοιάζει με τον Μπεν Νίνταμ, ο οποίος χάθηκε στην ΚΟ στις 24 Ιουλίου του 1991. Ο εκπρόσωπος τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν μήνυμα από την Ιντερπόλ Ελλάδος με το οποίο ζητεί να εξεταστούν πληροφορίες ότι ο Μπεν Νίνταμ που εξαφανίστηκε πριν από 22 χρόνια στην ΚΟ είναι πιθανό να βρίσκεται στην Κύπρο και να ζει με οικογένεια Ρωμά. Την ίδια ώρα η οικογένεια του Μπεν επιβεβαίωσε ότι έχει ενημερωθεί από την αστυνομία για την ύπαρξη βίντεο γυρισμένο στην Κύπρο που απεικονίζει ένα νεαρό ο οποίος φέρεται να μοιάζει πολύ με την τεχνικά επεξεργαζόμενη φωτογραφία του 24χρονου σήμερα Βρετανού. Σύμφωνα με τη Δημοκρατική, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ΚΟ, κύριος Αυρίδης, παρέλαβε από συγκεκριμένο άνθρωπο το βίντεο με το οποίο απεικονίζονται 4 Αθήγανοι, μεταξύ αυτών και ένας κατάξανθος έφηβος με καταγάλανα μάτια. Η πηγή ανέφερε στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο νεαρός ζει στην Λεμεσό, σε χωριό που διαμένουν τσιγκάνοι και έφτασε από την Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια, προκειμένου να αποφύγει την έκτηση της στρατιωτικής του θητείας. Πάντως από το έτος 2005, τότε που ο εισαγγελέας πλημελιωδικών ΚΟ, ο κ. Καραφυλός, είχε παραγγείλει τη διενέργεια έλεγχων σε καταβλισμούς Ρωμά, σε Λάρισα και Βέρεια. Ο κ. Καραφυλός, που υπηρετεί ως αντιεισαγγελέας εφετών στην Αθήνα, φέρεται μάλιστα να έχει ενημερωθεί για την ύπαρξη αυτών των στοιχείων. Προσευχόμαστε κάθε λεπτό για τον Μπεν. Σταυρώνουμε τα χέρια μας και προσευχόμαστε κάθε λεπτό ότι σύντομα θα έχουμε καλά νέα, δήλωσε η μητέρα του Μπεν, Κέρι Νίνταμ. Οι ελπίδες της, όπως ήταν φυσικό, αναπτερώθηκαν μετά τις τελευταίες εξελίξεις και η ίδια εύχεται να βρεθεί το παιδί της και να μπορέσει να το αγκαλιάσει και πάλι μετά από 22 χρόνια. Είδα το βίντεο χθες το βράδυ. Παρατηρώντας τον άντρα που εμφανίζεται σε αυτό το, διαπίστωσα ότι μοιάζει πολύ με το πώς θα πρέπει να είναι ο Μπεν σήμερα. Το χρώμα του δέρματός του είναι ανοιχτό. Δεν είναι σαν αυτό τον Ρωμά που είναι μαζί του. Πιστεύω πως ο νεαρός μοιάζει στον πατέρα του Μπεν. Αυτά ήταν τα λόγια, Έλενα, της μητέρας του Μπεν Νίνταμ. Αυτά λοιπόν ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε η μητέρα που ψάχνει εδώ και 22 χρόνια τον γιο της. Αναφερόμενη λοιπόν στο βίντεο που απεικονίζει ένα νεαρό ο οποίος φέρεται να μοιάζει πολύ με την τεχνική επεξεργαζόμενη φωτογραφία του 24χρονου σήμερα γιου της. Πάντως να πούμε πως η κυρία Νίντα, μιλώντας στο zoogla.gr, εξηγεί ότι αφού είδε χθες το βίντεο, χωρίς να κρύβεται το πρόσωπο του νεαρού, έχουν αναπτερωθεί οι ελπίδες της, καθώς θεωρεί πολύ πιθανό ο εν λόγω άνθρωπος να είναι ο γιος της. Προσπαθούμε να είμαστε συγκρατημένοι. Πιστεύουμε ότι ίσως έχουμε καλά νέα. Έχουμε ζητήσει από την αστυνομία να βρουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο ώστε να γίνει εξέταση DNA. Και σε αυτό το σημείο, ας περάσουμε να ακούσουμε λίγο τη συνέντευξη που έκανε η δημοσιογραφική ομάδα του zoogla.gr και επιστρέφουμε. I saw it last night, yes. With blur or without blur? Without. I see the very clear video of this young man, yes. I think he looks very similar to the age progression that we think Ben may look like now. He is quite light-coloured skin, not like Roma gypsies that he is with. I also think he looks similar to Ben's father. So we think this is maybe good news, and we can ask the police to continue to look for this man
and take DNA from him to test to see if he's Ben. No, I haven't had any contact with the Greek authorities, but I'm in contact with the British police, and I'm getting information every day that the investigation is being done to the best that the police can do. They are working very hard to find this man. They are looking airports and seaports, everything. Because it's been so many years since Ben went missing, we try not to build our thoughts. We keep an open mind and wait for information, more information to come. But we are very hopeful that this man could be Ben. If I allow myself to think this is Ben 100%, and then the DNA show that it is not Ben, myself and my family, it makes us very sick. Since Ben was taken, over many, many years, we have lots of information from many Greek people in different areas of Greece, Veria, Laris, Volos, many, many places that Ben was seen with gypsies. And also people tell us that gypsies take the children to sell them to someone, but maybe, you know, they did not be able to sell Ben because there was very much publicity when he went missing, so maybe no one wanted to take him. Εντοπίστηκε λοιπόν. Αυτά ήταν, να πούμε ότι αυτά ήταν τα λόγια της μητέρας στη συνέντευξη που έδωσε στην ζούγκλα. Να πούμε ότι εντοπίστηκε ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο. Είναι 22 ετών και όπως λέει ότι κατάγεται από την Ρουμανία. Είναι πλήρως συνεργάσιμος και έδωσε δείγμα αίματος για να γίνει εξέταση DNA. Ανέφερε ότι η Ρωμά που είναι δίπλα του είναι ο θείος και η θεία της κοπέλας του. Στην Κύπρο ήρθε μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου για να εργαστεί και είχε ως σκοπό να μείνει μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, επισημαίνουν αστυνομικές πηγές από τη ζούγκλα.gr. Αυτά λοιπόν ήταν και οι εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση εξαφάνισης του Μπεν. Ευχόμαστε να έχει αίσιο τέλος και για τη μητέρα αυτή, η οποία πραγματικά σίγουρα θα έχει ταλαιπωρηθεί όλα αυτά τώρα, τα χρόνια που έχει χάσει το παιδί της. Είναι σημαντικό, είναι μάλλον συγκινητικό το γεγονός ότι κάποιες μητέρες μετά από 22 χρόνια έχουν χάσει τα παιδιά τους και τα ψάχνουν και κάποιες άλλες για τον σχύψη λόγους να τα δίνουν. Έτσι ακριβώς, Έλληνα. Μακάρι να μην απογοητευτεί η οικογένεια, να μην βγει κάτι διαφορετικό από αυτό που ελπίζουν από το τεστ DNA και έτσι να ελαφρύνει ο πόνος τους και να σταματήσουν πια να παιδεύονται όπως παιδεύονται τόσα χρόνια. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Φαίνεται λοιπόν πως από σήμερα, μάλλον θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε λίγο στα δικά μας, στα πιο, πώς να το πω, τοπικά. Μιας και από σήμερα τίθεται σε ισχύ η ελεγχόμενη στάθμευση στην Αθήνα. Η ελεγχόμενη στάθμευση θα λειτουργεί με υπαλλήλους, οι οποίοι δεν θα φορούν πλέον στολή, καθώς όπως είναι γνωστό, η Δημοτική Αστυνομία ως υπηρεσία καταργήθηκε έπειτα από την κυβερνητική απόφαση. Οι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων θα φέρουν ειδική ταυτότητα σε ευκρινές σημείο, ενώ εκτός από την επιτήρηση του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης, θα μπορούν να βεβαιώνουν και κλήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για περιπτώσεις αντικοινωνικής στάθμευσης σε συναρμοδιότητα με την ελληνική αστυνομία, όπως ορίζει ο νόμος. Η υπηρεσία ελέγχου θα λειτουργήσει ως τμήμα στην οσυσταθήσα Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου, ενώ την ευθύνη της διαχείρισης του συστήματος έχει ήδη από τον περασμένο Μάιο η Δημοτική Επιχείρηση Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων. Σημειώνεται ότι για την επανέναρξη της λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης έχει ήδη ξεκινήσει μέσω σημειωμάτων, η οποία ενημερώνει Έλληνα τους οδηγούς, τα αυτοκίνητα των οποίων είναι σταθμευμένα παράνομα στις ειδικά διαγεγραμμένες περιοχές. Πάντως, να το δούμε και αυτό. Ναι. Πρόστιμο στο πρόστιμο. Δεν το γλιτώνουμε τελικά. Μα παντού υπάρχουν πρόστιμα. Παντού. Δηλαδή μπορούμε να σκόψουν πρόστιμα για το παραμικρό, νομίζω, σχετικά με τα αυτοκίνητα. Αντίθετη πάντως είναι στην απόφαση ελεύθερη σε διέλευση των βουλευτών από τους σταθμούς 2-2 ο Υπουργός Αναπληρωτής Εσωτερικών Λεωνίδας Γρηγοράκος και ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λικουρέτζος.
οι οποίοι βρέθηκαν στην Τρίπολη για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου και ρωτήθηκαν για το θέμα αυτό, Νικολέτα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Ιστορικών εξέφρασε την αντίθεσή του και ανέφερε ότι νομίζω ότι θα γίνει ανάλογη παρέμβαση και δεν θα εφαρμοστεί. Για το ίδιο θέμα, ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λικουρέντζου σημείωσε ότι αυτά είναι αστειότητες και με όλα αυτά που ακούγονται διαπιστώνουμε ότι κάποιοι επιχειρούν να πλήξουν τον πολιτικό κόσμο. Ο ομιλών, και αυτό μπόρεσε να το διαπιστώσετε, είμαι συνδρομητής στην Αττική Οδό και πληρώνω κανονικά τα διόδια. Και γιατί να μην τα πληρώνουν, κανονικά. Σοφέστατα. Ξέρεις, υπάρχουν και εκείνοι, πώς τους λένε, που σηκώνουν την μπάρα και περνάνε. Εντάξει, άκουσα με λίγο. Εμένα η άποψή μου όσον αφορά το θέμα αυτό είναι ότι όταν πληρώνεις το αντίτιμο αυτό των 2,80 της Αττικής Οδού, σημαίνει πως θα πρέπει να έχεις ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Να έχει αρκετό φωτισμό ο δρόμος. Πράγμα το οποίο από αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, ειδικά ένα κομμάτι της Αττικής Οδού το βράδυ, που είναι και αρκετά επικίνδυνο, δεν είναι καν φωτισμένο. Άρα, όταν δεν έχεις. Πώς να το πω. Πλήρως για κάποιους λόγους. Όταν δεν σου επιπληρώνουν αυτά που υπόσχονται, σε εισαγωγικά υπόσχονται. Για ποιο λόγο δεν τα πληρώσουμε. Εγώ, παραδείγματος χάρη, μια φορά έτυχε να έχω υπόλοιπο για 10 λεπτά. 5 ή 10 λεπτά. Και μου λένε, α, λυπάμαι, λέει, δεν μπορείτε να περάσετε. Για 5 ή 10 λεπτά. Και ο δρόμος ουσιαστικά δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Άμα δεις, δεν ξέρω αν έχεις πάει στο εξωτερικό, οι δρόμοι είναι άριστοι, πραγματικά άριστοι. Καμία σχέση με τους ελληνικούς. Δηλαδή και δεν είναι καλή, και 2,80, ξέρεις είναι 2,80, 2,80 και 2,80, 5,60 είναι για κάποιον που θα πάει. Και 5,60 μπορεί να έχει 5 λεπτά δουλειά, ας πούμε, κάπου στην Κηφισιά ή κάπου αλλού και να πληρώσει 5,60. Και πάλι και κίνηση ο δρόμος. Οπότε θα το χρησιμοποιήσει την Αττική Οδό για να μην πέσει σε κίνηση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κάνουμε, βλέπετε, καμιά φορά και τα σχόλιά μας, έτσι, μια και... Απαιτείται, νομίζω. Καμιά φορά τα σχολιάζουμε, εντάξει, και εμείς Έλληνες πολίτες είμαστε, Ελληνίδες πολίτες, μάλλον, οπότε, εντάξει, μπορούμε να τα σχολιάσουμε και αυτά καμία φορά. Λοιπόν, ας περάσουμε όμως ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά και στο πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και επιστρέφουμε. Καλημέρα σας και πάλι. Επιστρέψαμε μετά από το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου θα συνεχίσουμε να ξετυλίγουμε, ας το λέγαμε έτσι, το κουβάρι της ελληνικής αλλά και διεθνούς επικαιρότητας. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση μέσα από τα κινητά σας τηλέφωνα, από τις οθόνες των υπολογιστών σας, από τα τάμπλετ σας. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση όπως κάθε πρωί από τις 9 και τις 11. Νικόλα, θα μας θυμίσει άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Βεβαίως, καλέστε μας λοιπόν στο 211-55-50-500. Στείλτε μας τα email σας στο πρωτοανάρτηση1@gmail.com. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματα και στο Facebook στο www.facebook.com/πρωτοανάρτηση και να μας βρείτε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και ας περάσουμε σε ένα θέμα που βραβεύτηκε ένας πραγματικά κορυφαίος μουσικός συνθέτης. Έτσι ακριβώς, δεν υπάρχει άλλη έκφραση τον οποίο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Σε κλίμα συγκίνησης ανακηρύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου επίτιμος Δημότης Χανίων, ο κορυφαίος μουσικός συνθέτης Μίμης Πλέσας, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της πολύχρονης και σημαντικής προσφοράς του στον πολιτισμό της χώρας μας. Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, ενώ ακολούθησε ρεσιτάλ του συνθέτη. Όλα αυτά για τα οποία με βραβεύσατε έγιναν από ανθρώπους που είχαν τη φλόγα της αλήθειας μέσα τους και δεν έπαψαν ποτέ να κυνηγάνε τα ιδανικά και τα όνειρά τους. Με αυτά τα λόγια, ο μεγάλος Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσας απευθύνθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο των Χανίων. Ελπίζω να υπάρχει μια θέση και για αυτή την τιμητική πλακέτα του Δήμου μας, είπε ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Κουλάκης, στο Μίμη Πλέσα για να το απαντήσει. Υπάρχει μια γωνιά στην καρδιά μου για αυτό το βραβείο. Πάμε να δούμε το βίντεο από την τελετή. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή, καλωσορίζουμε στην πόλη μας τον διακεκριμένο μουσικό συνθέτη, Μίμη Πλέσα. Έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη που έχει προσθέσει το δικό του πολύτιμο λιθαράκι στο μεγάλο οικοδόμημα του ανεκτήμητου πολιτισμού μας. Μεγαλώσαμε με το Μίμη Πλέσα.
ερωτευθήκαμε, ερωτευθήκαμε, ταξιδέψαμε με τη μουσική του. Οι μελωδίες του και τα τραγούδια του μας συντροφεύουν και θα συνεχίσουν να μας συντροφεύουν στην πορεία της ζωής μας, κρατώντας μας από το χέρι σαν ένας παλιός, καλός και αγαπημένος φίλος. Έχει αγγίξει την ψυχή του καθενός μας. Έχει μιλήσει μέσα στην καρδιά μας. Μας έχει εκμυστηρευτεί τα όνειρά του, τις σκέψεις του, τις αγωνίες του. Μας έχει μιλήσει για συναισθήματα, για τις τρέλες της νιώτης, για την ωριμότητα της ζωής. Εδώ, κατά μέσης της Μεσογείου, στην κοιλιά της θάλασσας, οι μελωδίες που θα τυχήσουν και πάλι θα αγκαλιάσουν τον ψιλορίτη και τον πέρατο γαλάζιο, σκορπώντας γαλήνη, αλλά και θύμησες. Απόψε τα Χανιά μας, η αρχόντισσα της Μεσογείου, ανοίγει τα χέρια της για να υποδεχτεί στην αγκάλι της ένα ακόμα πολύτιμο φίλο, το Δημήτρης. Όπως νομίζω ότι πιο καλά για το Μίμ Πλέσσα θα μας τα πει ένας πολύ καλός του γνώριμος που μας έρχεται από μακριά και τον οποίο παρακαλούμε να έρθει το Μάκη Ντε Λα Πόρτα. Αυτό ήταν και μία έκπληξη για τον κύριο Πλέσσα καθότι δεν το ήξερα. Κάνεσαν απόψε να παραδεχθώ σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη βραδιά για τον αγαπημένο μας Μίμι Πλέσσα. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι πολύ δικό. Πως εγώ τον Μίμι Πλέσσα τον αγάπησα και τον γνώρισα από τον κινηματογράφο. Φυσικά έχει κάνει πολύ σπουδαία έργα, έχει κάνει πολύ σπουδαίες μουσικές δημιουργίες, τραγούδια, αλλά εγώ τον αγάπησα από εκεί. Θυμάμαι τον εαυτό μου, πιτσιρικά, σκαρφαλωμένο σε ένα μαντρότυχο ενός θερινού σινεμά, να προσπαθώ να δω τις ταινίες και να ηχογραφήσω με ένα κασετοφωνάκι της συμφοράς τότε, τις μουσικές και τις μελωδίες του. Ώσπου κάποια βραδιά κρεμοτσαχίστηκα και η μητέρα μου δεν με ξανά άφησε να ανέβω σε αυτό το μαντρότυχο. Έτσι αναγκάστηκα λοιπόν μίμη μου να πάω να χτυπήσω την πόρτα του σινεμά, του κινηματογραφιστή και να το πω σας παρακαλώ, μπορώ να δουλεύω εδώ για να βλέπω τις ταινίες άνετα. Έτσι λοιπόν με ένα κοντό παντελονάκι και με ένα κασονάκι με κόκ, σάμαλι, πινάλι της εποχής δούλευα εκεί και είχα την ευκαιρία να βλέπω τις ταινίες, ειδικά τα musical που αγαπούσα ιδιαίτερα και να μαγνητοφωνώ από κοντά από το ηχείο τελικά αυτό το κασετοφωνάκι, τα τραγούδια του. Η τύχη ήταν με το μέρος μου γιατί κάποια χρόνια αργότερα επιμελήθηκα μια σειρά από soundtrack, θυμάσαι μην είναι, γύρω στη δεκαετία του 90, που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό και χάρη στο Μίμη έγινε ένα κινηματογραφικό καινούργιο είδος στην Ελλάδα, στη δισκογραφία, τα κινηματογραφικά, που ακόμη και σήμερα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της διασκέδασής μας. Εγώ του χρωστάω πολλά, του χρωστάω τα παιδικά μου ταξίδια. Για μένα είναι ο ήρωας των παιδικών μου χρόνων και γι' αυτό σήμερα του έχω ένα δώρο. Ταξίδεψα από την Αθήνα, ειδικά για τη γιορτή σου Μίμη, για να σου φέρω ένα δωράκι. Συγγνώμη να το βλέπω. Λοιπόν, θα ήθελα να σκοτεινιάσουμε λίγο την αίθουσα, να αισθανθούμε πως είμαστε σε ένα σινεμά της εποχής και να δούμε όλοι μαζί ένα φιλμάκι που έφτιαξα ειδικά για σένα, για τα musical του κινηματογράφου που έφτιαξε για μας και νομίζω πως χρωστάμε πολλά και στο Γιάννη Ταλιανίδη που θα ήθελα να έχει το χρόνο. Και ας ταξιδέψουμε για λίγο έτσι μέσα από αγαπημένες εικόνες, μυθικά πρόσωπα και καταπληκτικές μελωδίες και τραγούδια του Μίμη Πλέσσα στις ταινίες, τα musical εκείνης εποχής. Για μένα ο Μίμης Πλέσσας ήταν ο μάγος του musical. Αγαπητέ Μίμη, επειδή θα κάνω παραλήψεις, θα πω κυρίες και κύριοι, μην με παραξηγήσετε, παρελήψεις σε αυτή την όμορφη δήλωση. Ως δήμαρχος Χανίων, με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζω απόψε στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου το λαμπρό μουσικοθέτη, το δεξιοτέχνη μουσικό, τον διεθνούς Μίμης Μαέστρο, μα πάνω απ' όλα τον άνθρωπο, Μίμη Πλέσσα.
ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, να παρευρίσκεται κοντά μας στη σεμνή τελετή που έχουμε διοργανώσει για την αναγόρευσή του σε επίτιμο δημότη των Χανίων. Φίλες και φίλοι, ένας από τους βασικούς στόχους της δημοτικής μας αρχής στον τομέα του πολιτισμού είναι η επιβράβευση και η στήριξη ανθρώπων που έχουν συμβάλει στην προαγωγή του πολιτισμού στον τόπο μας. Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζοντας την ελεύθερη σκέψη και την καλλιτεχνική δημιουργία, έγινε ομόφωνα δεκτή από το Δημοτικό μας Συμβούλιο η πρόταση για αναγόρευση του Μίμη Πλέσσα σε επίτιμο δημότη της πόλης των Χανίων. Η πορεία του εξαίρετου μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα όλα αυτά τα χρόνια είναι γνωστή σε όλους μας. Η καλλιτεχνική και συνθετική του δραστηριότητα καλύπτει όλους τους τομείς της μουσικής, στο θέατρο, στο κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έχει συνεργαστεί με πληθώρα κορυφαίων τραγουδιστών, πολλούς από τους οποίους και ανέδειξε μέσα από τα τραγούδια του, ενώ αναμφισβήτητα κατέχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική δισκογραφία. Ο Μίμης Πλέσσας έχει λάβει δεκάδες τιμητικές διακρίσεις. Βρέθηκα προχθές στο σπίτι του, θα σας εξομολογηθώ, και έμεινα ένα τεράστιο σπίτι γεμάτο πλακέτες, βραβεία, ανώγια, πετόγια, ισόγια, όλα γεμάτα τα πάντα. Δεν πάει στον εαυτό. Ο Μίμης λοιπόν Πλέσσας έχει λάβει δεκάδες τιμητικές διακρίσεις με μία από τις κορυφές αυτή της απονομής του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φίνικα για την προσφορά του στον πολιτισμό τον Ιανουάριο του 2001 από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει λάβει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα της μουσικής, ενώ έχει τιμηθεί και ως άνθρωπος της χρονιάς το 2004 την προσφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το 2006 βραβεύεται από την Ακαδημία Προσωπικότητων, ενώ έως και σήμερα διατηρεί πάντα το υψηλό επίπεδο που χαρακτήρισε όλες του τις δημοσίες και τις συναυλιακές του εμφανίσεις. Κυρίες και κύριοι, αξίζει να σας αναφέρω ότι ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης, τον οποίο τιμούμε απόψε, είχε παρουσιάσει το έργο του το 1959 στην πόλη μας, πραγματοποιώντας την πρώτη του εμφάνιση στο δημοτικό μας κήπο. Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι, αγαπητέ Μίμη, αγαπητέ κύριε Πλέσσα, στα όμορφα Χανιά μας, στα οποία θα συμποδεχόμαστε πλέον ως συνδημότητα. Σας ευχαριστούμε για όλα και κυρίως για τις ποιοτικές δημιουργίες σας που μας έχουν συντροφεύσει στις περισσότερες εκφράσεις της ζωής μας. Και πάλι σας ευχαριστώ. Και χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά και καλά. Να έχεις υγεία. Εκτιμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με ομόφωνη απόφαση στη συνεδρίασή του της 14ης Οκτωβρίου του 2013, αποφάσισε με την υπαριθμόν 855 απόφασή του, ομόφωνα, να τιμήσει το μεγάλο μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα. Έτσι, σήμερα, αναγνωρίζοντας την τεράστια συμβολή του μεγάλου δημιουργού στον πολιτισμό μας, τη μέρα της ονομαστικής του εορτής, για την οποία έχει τις θερμότερες ευχές μας, τον ανακηρύσει επίτιμο Δημότη Χανίων. Στον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα,
για την προσφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό. Χανιά, 26 Οκτωβρίου 2013, ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Κουλάκης. Ωραία. Πράξη 855 του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου του 2013 απεφάσισε ομόφωνα, όπως τιμήσει το κορυφαίο μουσικοσυνθέτη Μίμη Πλέσσα, για τη σημαντική και πολύχρονη προσφορά του στον πολιτισμό της χώρας μας. Ανακηρύσει το Μίμη Πλέσσα από τη Δημοτικότη Χανίων, Χανιά, 26 Οκτωβρίου 2003, ο Δήμαρχος Χανίων Νικουλάκης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιδρυματέας, και ακολουθούν τα ονόματα και των λοιπόν, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. Λοιπόν, αυτό να το βάλετε εκεί, δεν ξέρω αν βρείτε καμιά γωνιά, δεν υπάρχει. Καλημένα σας, το λέω εγώ, όλες, όλοι οι τύχοι, όλες οι γωνιές, όλα τα ισόγεια, τα εγγόρια, τα ανόγεια, δεν υπάρχει. Λοιπόν, υπάρχει, καλώς όλες, υπάρχει μια γωνιά στην καρδιά μου. Συμπλακίες που κάνουν αυτά τα εμπολιτευμένα σε αυτοπαραμύθια, τι είμαστε εδώ. Υπήρχαν όμως πάρα πολύ μεγάλες στιγμές όπου και οι μεγαλύτεροι από τους αντιφρονούντες. Γιατί από μια μεριά ήταν ένα αριστερό χέρι σηκωμένο, από την άλλη μεριά ήταν μια δεξιά συμπλακής κατάστασης. Και βεβαίως αυτοί είχαν κάθε λόγο να υποστηρίζονται από τα αντίστοιχα φρονήματα, λες και το φρόνημα έχει καμιά σχέση με την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών που είναι δική μας υποχρέωση. Οπότε, δεν είχα νιώσει τόσο περήφανος όσο τις 10 φορές που αναγγέλθηκε από τον Δήμαρχο, από εσάς καλή μου, η λέξη ομόφωνα, ότι ομόφωνα αποφασίσατε να με κάνετε ρεσάτσι. Έρχομαι σήμερα να σας πω ότι αυτό το πράγμα με συνέχεια και υπόσχεται και στη συνέχεια να μην σηκώσω ποτέ την ίδια, αλλά να θυμάμαι πάντα ότι αυτά όλα που είδαμε την κοινωνία με την ΟΑΤΕ γίνανε από ανθρώπους με πάρα πολύ ταλέντο, όλοι είχαν όμως την αλήθεια και δεν άφησαν ποτέ, δεν έπαψαν ποτέ να κυνηγάνε τα ιδανικά και τα όνειρά τους. Και μιλάω για όλους τους τότε συνεργάτες και για να μην μείνουμε με φορτισμένη προπόσφαιρα, επιτρέψτε μου να καθίσω και να σας πω κάτι που συνέβη από αυτά που είδατε, για να μπορέσουμε να γελάσουμε όλοι μαζί, γιατί τότε θα έχουμε επιτύχει τη θεία μέθεξη που θα σου πείλω με το ομόφωνα που αποφασίσατε να τα κάνετε δικό σας. Παρακολουθήσαμε και το βίντεο από την τελετή απονομής του βραβείου για τον πραγματικά κορυφαίο μουσικοσυνθέτη, τον Μίμη Πλέσσα. Ας αλλάξουμε λίγο θέμα πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα θέλαμε λίγο να σας ενημερώσουμε, μιας και πώς να το πω, τώρα από τις αρχές Νοεμβρίου θα ανοίγουν τα τέλη κυκλοφορίας αλλά και ο φόρος πολυτελείας. Όπως και για το 2013, η όλη διαδικασία θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου. Έτσι, όπως είπαμε, αρχές Νοεμβρίου, το αργότερο μέχρι και τις 6 του μήνα, αναμένεται να είναι διαθέσιμα για πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων τα τέλη κυκλοφορίας του 2014. Ο και ο φόρος πολυτελείας, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι και το τέλος του έτους. Όπως και για το 2013 είπαμε, Νικολέτα, η διαδικασία, όλη μάλλον η διαδικασία, θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Τα τέλη λοιπόν κυκλοφορίας για το 2014 με βάση τα κυβικά του κάθε γιοταχή αυτοκινήτου θα έχουν ως εξής.
Από 51 έως 300 κυβικά το ποσό που θα πληρώνουν είναι 22 ευρώ. Από 301 έως 758 κυβικά το ποσό θα ανέρχεται στα 55 ευρώ. Από 786 έως 1071 κυβικά το ποσό θα είναι στα 120 ευρώ. Από 1072 έως 1357 κυβικά το ποσό θα είναι στα 135 ευρώ. Από 1358 έως 1548 κυβικά 240 ευρώ. Από 1549 έως 1738 κυβικά 265 ευρώ. Από 1739 έως 1928 κυβικά το ποσό θα ανέρχεται στα 300 ευρώ. Βλέπεις, Έλλον, ότι όσο πάει ανεβαίνουν οι τιμές. Αφού ανεβαίνουν και τα κυβικά. Από 1929 λοιπόν μέχρι 2357 κυβικά το ποσό θα ανέρχεται στα 660 ευρώ. Από 2358 έως και 3000 κυβικά η τιμή θα είναι στα 880 ευρώ. Από 3001 έως και 4000 κυβικά θα πληρώνεται αρκετά, μπορούμε να πούμε, 1000 ευρώ. Ενώ από 4001 κυβικά και άνω το ποσό θα ανέρχεται στα 1320 ευρώ. Να πούμε πως ο φόρος πολυτελείας αφορά ιδιοκτήτες γεωταχή από 1929 κυβικά και άνω. Οι ιδιοκτήτες σε γεωταχή με κυβισμό από 1929 έως και 2500 κυβικά θα καταβάλουν ως φόρο το 5% επί του ετήσιου τεκμηρίου. Ενώ οι ιδιοκτήτες γεωταχή με κυβισμό που υπερβαίνει τα 2.500 κυβικά θα πληρώσουν το 10% επί του ετήσιου τεκμηρίου. Λοιπόν, αυτό ήταν όσον αφορά και τα τέλη κυκλοφορίας, αρκετά τσουχτερά μάλλον τέλη κυκλοφορίας. Εντάξει, θα πούμε βέβαια πως αυτοί που έχουν τα αυτοκίνητα με πουλήσουν. Τα κυβικά, όχι, εντάξει, να πουλήσουν. Αφού έχουν αποφασίσει. Συγγνώμη, άμα δεν έχει δουλειά, τι θα κάνει. Άμα δεν έχει δουλειά, δεν έχει και ένα και αυτοκίνητο όμω 2.500 κυβικά. Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτέ οι περιπτώσει στην Ελλάδα. Τότε να το πουλήσουν. Τότε, ναι. Πουλήστε το. Άμα δεν μπορείτε να το συντηρήσετε, πουλήστε το. Δεν τα αγοράζουμε. Όταν δεν έχουμε να φάμε, δεν αγοράζουμε αυτοκίνητα 2.500 κυβικά. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Τι. Μακάρι να ήταν έτσι όλες οι απόψεις, Έλληνα. Ξέρεις όμως πολύ καλά ότι εδώ πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν δάνεια για να πάνε διακοπές, είναι εκείνοι που έχουν ένα καλό αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού και απλά για να το έχουν και ας μην έχουν δουλειά να το συντηρήσουν. Και ξέρεις, πολλές φορές αναρωτιέσαι και λες τι κάνουμε. Βρε, πού πάμε, όπως έλεγε στην παλιά ταινία. Ναι. Μου ήρθε τώρα μία λέξη, αλλά δεν θα την πω στο διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Καλή σας ημέρα και πάλι, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε λίγο τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλλά και τη διεθνή επικαιρότητα. Ξεκινήσουμε ένα όχι και τόσο ευχάριστο θέμα, μάλλον είναι εντελώς δυσάρεστο σαν θέμα. Εντελώς δυσάρεστο, λοιπόν. Σοκ προκαλεί η είδηση που κάνει τον γύρο της Ξάνθης. Ένας ηλικιωμένος άνδρας, 81 ετών, συνελήφθη επαυτοφόρος στην περιοχή της οδού Ευμόλπου, κοντά στην παλιά διάβαση της σιδηροδρομικής γραμμής, πλησίων του συνοικισμού πετρέλαια αποθηκών της Ξάνθης, επιχειρώντας να ασελγήσει σε 9χρονο αγόρι. Ο ηλικιωμένος, λοιπόν, έγινε αντιληπτός από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία, που τον εντόπισε στην ερημική τοποθεσία χωρίς ρούχα, ενώ είχε ήδη αφαιρέσει τα ρούχα του ανήλικου πριν προλάβει να ασελγήσει σε αυτό. Όπως προέκυψε κατά την προανάκριση, ο ηλικιωμένος είχε υποσχεθεί να δώσει 4 ευρώ στο αγοράκι προκειμένου να υποκύψει στις ορέξεις του. Πάντως να πούμε ότι από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία πιστοποιήθηκε μάλλον, το παιδί δεν υπέστη κάποια βλάβη από τον συλληφθέντα. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ξάνθης με την αυτόφορη διαδικασία και παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Ναι, βλέπω ότι εμπόριο ναρκωτικών. Ναι, στα Ιωάννινα συγκεκριμένα. Στον εισαγγελέα πλημμυδιωτικών Ιωαννίνων αναμένεται να οδηγηθεί ένας 26χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στους Νεγράδες Ιωαννίνων για εισαγωγή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 26χρονο μαζί με έναν συνομήλικό του την ώρα που κινούνταν με το γιο ταχύ τους,
στο 30 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κοζάνης. Οι δύο νεαροί δεν σταμάτησαν με σήμα των αστυνομικών, παρά ανέπτυξαν ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζή σε δασόδη περιοχή. Μετά από αναζητήσεις αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 26χρονος οδηγός του οχήματος, ενώ ο συνοδηγός κατάφερε να διαφύγει τη σύλληψη και αναζητείται. Σε έρευνα πάντως που ακολούθησε στο όχημα του δράστη, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 56 δέματα κάναβη συνολικού βάρους 61.850 γραμμαρίων. Την προανάκριση της υπόθεσης και τις έρευνες οι οποίες συνεχίζονται διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών των Ιωαννίνων. Φαίνεται όμως πως τα πλοία, ας πούμε, με τους μετανάστες συνεχώς καταφθάνουν. Δηλαδή, μετά από τα τραγικά αυτά περιστατικά που συνέβη και στην Λαμπεντούζα αλλά και στη Μάλτα, φαίνεται πως βρέθηκε άλλο ένα, εντοπίστηκε μάλλον ένα πλοίο μετανάστες στην Πύλη. Ναι. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες Έλληνα, αλλιευτικό πλοίο με 120 μη νόμιμους μετανάστες βρίσκεται αυτή τη στιγμή 110 ναυτικά μίλια νότια νοτιοδυτικά της Πύλου, με κατεύθυνση προς την Ιταλία. Το πλοίο πλέει σε διεθνή ύδατα, αλλά εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης του ελληνικού λιμενικού σώματος. Δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα σύμφωνα με το λιμενικό, σκάφη του οποίου βρίσκονται στην περιοχή και παρακολουθούν την πορεία του πλοίου. Αν χρειαστεί, αναμένεται η επέμβαση των Ιταλών, καθώς το σκάφος κατευθύνεται προς τη γειτονική χώρα. Εξαρθρώθηκε σπήρα. Φαίνεται πως πουλούσε πλαστά εισιτήρια. Εξαρθρώθηκε λοιπόν σπήρα που πολλούσε πλαστά εισιτήρια. Στην εξάρθρωση της σπήρας που εκτύπωνε και διακινούσε πλαστά εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών και στη σύλληψη τεσσάρων Γεωργιανών στην οδό Ζήνωνο, στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησε η αστυνομία. Σε βάρος των Ελλαδοπών ηλικίας 37, 53, 47 και 58 ετών, που εκτιμάται ότι έριχναν καθημερινά στην αγορά περί τα 1.000 πλαστά εισιτήρια, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της πλαστογραφίας, της απάτης και της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος. Πάντως, μετά από σχετικές καταγγελίες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας για διακίνηση πλαστών εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς, το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων συγκρότησε με ειδικές ομάδες αστυνομικών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Έτσι, εντοπίστηκε ο 37χρονος και ο 53χρονος να προβαίνουν σε ύποπτες συναλλαγές με ομοεθνείς τους. Οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν τη στιγμή που πολλούσαν πλαστά εισιτήρια στους άλλους δύο συλληφθέντες ομοεθνείς τους. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε μία έρευνα που έγινε που φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι ο λιγότερο ευτυχισμένος λαός στην Ευρώπη. Ο λιγότερο ευτυχισμένος λοιπόν λαός της Ευρώπης είναι οι Έλληνες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη για λογαριασμό των γερμανικών ταχυδρομείων και δημοσιεύεται από το οικονομικό περιοδικό. Τώρα εδώ πέρα διαβάζω ένα αρκετά δύσκολο όνομα γερμανικό. Πάντως σε ένα γερμανικό περιοδικό, στην αντίποδα οι πιο ευτυχισμένοι πάλι φαίνεται πως είναι οι Δανείοι. Στην ετήσια μελέτη Άτλας της Ευτυχίας, οι Γερμανοί επιστήμονες Μπέρντ Ράφελ Χούσον και Ρενάτε Κέχερ επισημαίνουν ότι το χάσμα μεταξύ των Ευρωπαίων διευρύνεται πλέον και σε ό,τι αφορά την ευτυχία. Ποτέ, όπως τονίζουν από το 2002 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη μελέτη, η διαφορά μεταξύ των χωρών της Ευρώπης δεν υπήρξε μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταξύ Ελλάδας και Δανίας η διαφορά βρισκόταν τότε στις 3,4 μονάδες, ενώ σήμερα Κυριακή έχει διευρυνθεί στις 5,5 μονάδες. Και να πούμε ότι στην έρευνα αυτή συμμετέχουν κάθε χρόνο 3.000 Ευρωπαίοι, οι οποίοι απαντούν σε ερωτήσεις για την προσωπική τους κατάσταση, την οποία αξιολογούν οι ίδιοι, σε κλίμακα από 0 μονάδες, πολύ δυσαρεστημένος, ως 10 μονάδες, πολύ ευχαριστημένος. Το 2007 η Ελλάδα είχε βαθμολογηθεί με 5,7 μονάδες, ενώ σήμερα περιορίζεται στις 3,4. Ανάλογη είναι και η κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση όπου ο βαθμός ευτυχίας μειώθηκε αισθητά. Αντιθέτως, κατά το ίδιο διάστημα αυξήθηκε ο βαθμός ευτυχίας για τους λαούς των χωρών της Βαλτικής. Είδαμε και αυτό. Πράγματι φαίνεται πως οι Έλληνες δεν είναι καθόλου ευτυχισμένοι. Το βλέπουμε καθημερινά. Και είναι και λογικό λόγω της οικονομικής κρίσης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες.
Λοιπόν, να περάσουμε όμως στην πραγματικά μεγάλη, στη φωνική μάλλον, και μεγάλη κακοκαιρία που πλήττει όλη τη Δυτική Ευρώπη. Στα τουλάχιστον 13 ανέρχονται τα θύματα της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει όλη τη βορειοδυτική Ευρώπη, μαστιγώνοντας με ισχυρότατους ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Βρετανία. Το πρώτο θύμα ήταν μια 17χρονη κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της όταν δέντρο καταπλάκωσε το λιόμενο σπίτι όπου κοιμόταν, στην περιοχή του Κέντ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αγγλίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ακόμα 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο προάστιο Hounslow του Λονδίνου από έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου που προκλήθηκε λόγω πτώσης δέντρου. Η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση 3 σπιτιών, ενώ ακόμα 2 εστίες υπέστησαν ζημιές. Ακόμα ένας άνδρας σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητό του στο Hertfordshire. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται μάλιστα να φτάσει στους 5, δεδομένου ότι ένα 14χρονο αγόρι που εξαφανίστηκε προχθές Κυριακή, ενώ σου έπαιζε στο νερό στην παραλία του New Haven, στα νερά της θάλασσας της Μάνχης, θεωρείται πλέον κατά πάσα πιθανότητα νεκρό. 6 όμως άνθρωποι επίσης έχουν συνολικά σκοτωθεί και στη Γερμανία. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυτικό τμήμα της χώρας, όταν δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητο που επέβαιναν στην πόλη Gelsenkirchen. 2 παιδιά που βρίσκονταν στο ίδιο όχημα τραυματίστηκαν. Υπάρχουν επίσης, να πούμε, πληροφορίες για 2 ακόμα νεκρούς υπό αδευκρίνιστες συνθήκες, αλλά και για άλλους 2 ανθρώπους που πέθαναν στη θάλασσα ανοιχτά της Γερμανίας την Κυριακή. Στη Δυτική Γαλλία, μια γυναίκα πνίγηκε όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα φουσκωμένα νερά στην Μπέλιλ της Βρετάνης. Στο Άμστερνταμ, επίσης της Ολλανδίας, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω της λόγω των ισχυρών ανέμων. Τέλος, στη Δανία, ένας άντρας σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από τούβλο βόρεια της Κοπενχάγης. Αυτός πραγματικά ήταν άτυχος. Νωρίτερα, πάντως, οι Βρετανικές αρχές επιβεβαίωναν ότι περίπου 270.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ακόμα 42.000 εστίες παραμένουν στο σκοτάδι από το βράδυ της Δευτέρας στη Βόρεια Γαλλία. Μεγάλο όμως ήταν και το πλήγμα που δέχτηκαν και οι μεταφορές, Κυριακή. Τουλάχιστον 130 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο του Heathrow στο Λονδίνο, όπως μεταδίδει το BBC, και ακόμα 50 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Για δεκάδες ακυρώσεις δρομολογιών και σε γερμανικά αεροδρόμια κάνει λόγο το πρακτορείο Associated Press. Σοβαρότητα επιπλέον προβλήματα καταγράφηκαν και στη λειτουργία των σιδηροδρόμων στη Βρετανία. Βλέπουμε εδώ και τα πλάνα από τις πλημμύρες. Πραγματικά μεγάλη κακοκαιρία. We're in for a pretty wet and windy spell of weather across the UK during the next few days. You can see on this satellite picture behind me that... Να περάσουμε όμως και σε ακόμα ένα θέμα, να πάμε στο Πεκίνο, όπου ένα όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος κόσμου που ήταν συγκεντρωμένο στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο οδηγός και οι 2 επιβάτες του, όπως επίσης και 2 περαστικοί. Ο αριθμός των τραυματιών έρχεται στους 38, όπως μετέδωσαν τα κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και έκαναν πραγματικά πολύ γρήγορα, διαγράφηκαν από τις υπηρεσίες λογοκρισίας, έδειχναν ένα φλεγόμενο όχημα πάνω στο οποίο υπήρχε πυκνός καπνός μπροστά από το διάσημο πορτρέτο του Μάου στην είσοδο της απαγορευμένης πόλης που βλέπει στη βόρεια πλευρά της πλατείας. Επιπλέον, η πρόσβαση στην πλατεία που βρίσκεται στο κέντρο του Πεκίνου έχει αποκλειστεί και μεγάλη επιχείρηση των δυνάμεων της τάξης είναι σε εξέλιξη στην περιοχή αυτή. 2 μάλιστα ρεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων συνελήφθησαν και το υλικό τους κατασχέθηκε ενώ προσπαθούσαν να πλησιάσουν στην Τιανάνμεν, πλατεία σύμβολο της πολιτικής εξουσίας στην Κίνα. Ο μεγαλύτερος σταθμός του μετρό που οδηγεί στην πλατεία έχει κλείσει, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του μετρό στο Πεκίνο. Ο μεγαλύτερος σταθμός του μετρό που οδηγεί στην πλατεία έχει κλείσει, ανακοίνωσε, όπως είπαμε, η εταιρεία στο μετρό του Πεκίνου. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε ένα στάτος στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης λόγω της ιστορικής πλατείας.
Τι συμβαίνει στο Ιντανιανμέν, υπάρχουν περιπολικά και ασθενοφόρα, ρωτούσε σε μικροϊστολόγιο ένας χρήστης του διαδικτύου που βρισκόταν κοντά στην πλατεία. Να πούμε όμως και ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην καταστολή των διαδηλώσεων υπέρ του εκδημοκρατισμού της χώρας το 1989 στην πλατεία αυτή, όταν το κομμουνιστικό καθεστώς έστειλε άρματα μάχης για να θέσουν τέρμα σε 7 εβδομάδες διαδηλώσεων, τις οποίες το καθεστώς είχε χαρακτηρίσει εξέγερση κατά της Επανάστασης. Έκτοτε, μεγάλος αριθμός δυνάμεων της τάξης σταθμεύει μόνιμα στην τεράστια αυτή πλατεία, που βρίσκονται επίσης η είσοδος της απαγορευμένης πόλης, το μαυσολείο του Μάο και το μέγαρο του λαού. Να πάμε και σε μια άλλη χώρα, να πάμε στην Γαλλία, μιας και σοκ προκαλεί η ανακάλυψη ενός μωρού κοριτσιού, το οποίο η μητέρα του το κρατούσε κλεισμένο στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου της από τη γέννησή του. Το μωρό κορίτσι ηλικίας 15-23 μηνών εντοπίστηκε τυχαία την Παρασκευή, την προηγούμενη Παρασκευή, από μηχανικούς, αφότου η μητέρα του πήγε στο αυτοκίνητο σε συνεργείο της πόλης Τερασσόν της κεντρικής Γαλλίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μηχανικοί άκουσαν παράξενους θορύβους σαν βαγκητά από το πόρτ παγκάζ. Περίεργοι άνοιξαν το πόρτ παγκάζ και εντόπισαν το κοριτσάκι ξαπλωμένο γυμνό μέσα στα κόπρανά του, αφιδατωμένο και να υποφέρει από πυρετό. Το μωρό διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου οι ιατροί διέγνωσαν καθυστερημένη ανάπτυξη και διανοητικά προβλήματα. Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τη 45χρονη μητέρα του κοριτσιού και τον 40χρονο πατέρα. Σε βάρος τους έχουν επαγγελθεί κατηγορίες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και ο καθής αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο δεκαετούς κάθειρξης. Η μητέρα κατέθεσε πως γέννησε το κοριτσάκι κρυφά και έκρυψε την ύπαρξή του από τους πάντες, συμπεριλαμβανομένου και του συντρόφου της. Το ζευγάρι, αμφότεροι άνεργοι πορτογαλικής καταγωγής, είχε ήδη 3 άλλα ανήλικα παιδιά ηλικίας 4 έως και 10 ετών. Και να κλείσουμε με τη Μόσχα, όπου πορεία στο κέντρο της Μόσχας κατά του καθεστώτος του Βλάντιμιρ Πούτιν πραγματοποίησαν χιλιάδες πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο Αλεξέη Ναβάλνη, ο πολιτικός αντίπαλος του Ρώσου Προέδρου. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο σκοπός ήταν η υποστήριξη των πολιτικών κρατουμένων. Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ρώσου Προέδρου και υπέρ των πολιτικών κρατουμένων, κρατώντας φωτογραφίες ανθρώπων που θεωρούν θύματα πολιτικών διώξεων. Στις φωτογραφίες αυτές περιλαμβάνονταν ο πρώην μεγιστάνας του πετρελαϊκού τομέα Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, τα μέλη του συγκροτήματος Pussy Riot, το πλήρωμα του πλοίου της Greenpeace Arctic Sunrise, καθώς και άνθρωποι που φυλακίστηκαν για τη συμμετοχή τους το Μάιο του 2012 σε διαδήλωση, μια ημέρα πριν από την ανάληψη από τον Πούτιν των καθηκόντων του στο Κρεμλίνο για μια τρίτη θητεία. Η αστυνομία πάντως υπολογίζει σε 4.500 τους διαδηλωτές, ωστόσο σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ξεπερνούν τις 6.000. Αυτά ήταν και τα θέματα, τα κυριότερα μάλλον θέματα της διεθνής επικαιρότητας. Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε που μείνατε στην παρέα μας μέχρι και τώρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Από εμένα την Έλενα Θεοδόρου, από την Κυριακή Τσανικίδη, την Νικολέτα Τσίκολα και από όλη την ομάδα που είναι εδώ. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Γεια σας.